Σκέφτομαι να βάλω ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, να δω πόσες ακόμα φορές θα πω. Η Ιωάννα Μπαράκη έχασε την πρώτη θέση για 0,1. Έρχεται. Ήρθες εσύ κι απ' την πρώτη στιγμή ήξερα πώς ήρθες για να μείνεις. Κι έτσι απλά θα γίνει σήμερα, πώς θα βλέπεις. Για πες μου. Δεν το νιώθω, η αλήθεια είναι, ούτε σήμερα. Νιώθω σήμερα. Δεν το νιώθω, ούτε σήμερα. Το ένιωθα χθες, η αλήθεια είναι, τώρα σήμερα. Γιατί έτσι, δεν το νιώθεις σήμερα. Ξέρω. Τι έχει γίνει. Λίγο δεν νιώθω αισιόδοξη με τον ντυσιμό μου. Θα ποντάρουμε στα ποια θα ποντάρουμε. Στυλ. Στο στυλ. Ας ποντάρουμε στο στυλ και ας πούμε και πού πηγαίνεις. Α, ναι. Έχω επέτειο σήμερα. Γάμο. Μη μου λες τέτοια πράγματα να σας χαιρόμαστε. Πάντα ευτυχισμένοι, ενωμένοι, δυνατοί και μαζί. Και αυτό. Και βγαίνουμε να το γιορτάσουμε. Πού πάτε? Για φαγητό και για ποτό. Για γενιτσά. Θα δούμε. Δεν ξέρω, πάμε προς Θεσσαλονίκη σήμερα. Έλα, αξίζει μια θεσσαλονικάρα τώρα αυτή η επέτειος. Πόσα χρόνια κλείνετε? 7. Παρακαλώ. Πού λες ότι θα πάω? Σε ποια κοπέλα πιστεύεις? Μία μπορώ να φανταστώ. Ποια? Κατερίνα. Κατερίνα, είσαι η μοναδική που έχει βάλει άσο. Οι υπόλοιπες βαθμολογίες είναι διθυραμβικές. Βρε μωρό μου. Θες να πάρεις την πρωτιά τώρα. Έλα, πες το τώρα. Βγάλε το από μέσα. Από αυτό που όλες θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι ότι το θέλω εγώ προσωπικά και ότι έχω κάτι μαζί σου. Αλλά θεωρώ ότι ακριβώς επειδή το έχω δηλώσει ότι είσαι πολύ δυνατή παιδιά. Σήμερα πραγματικά νιώθω ότι απλά ήθελες να κρυφτείς. Σήμερα Άρα. Που είναι να κάνεις τη διαφάνεια αυτό, περίμενα να δω πράγμα. Είπες επέτειο, μέσα στα μαύρα, με το σακάκι από πάνω. Είναι πολύ ντυμένο, πολύ ντυμένο. Δηλαδή, εσύ συγκεκριμένα, που έχω δει πράγματα από εσένα πολλά και σε έχω και πολύ ψηλά, το έχω δηλώσει 100 φορές. Περίμενα κάτι τελείως άλλο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, γι' αυτό το βάζω το ένα. Ναι, ναι. Γιατί ξέρω τι μπορείς να κάνεις, γιατί ναι, ξέρω ότι είσαι δυνατή παίκτρια, αλλά σήμερα δεν είναι γιατί θέλω να σε χτυπήσω βαθμολογικά, αλλά γι' αυτό που έχεις φέρει. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ. Εντάξει, δεν είναι για ένα σε καμία περίπτωση. Τώρα, να πω ότι είναι για δύο, αν θες να βάλεις 3-4, που ούτε για δύο είναι, γιατί θα το βγάλω μετά αυτό και μετά μένει μια διαφάνεια. Ναι, αλλά μου το παρουσιάζεις με αυτό και το βλέπω πολύ ντυμένο. Δεν μου είπες να το βγάλω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλο το styling που έχω κάνει με τα φάρια είναι για ένα. Απλά δεν βλέπω. Ένα δεν έβαλα ούτε στη Σίλια. Το γνωρίζω. Ωραία. Απλά εγώ. Κοίταξε, εγώ δεν θα το πάω συγκριτικά. Δεν θα το πάω συγκριτικά. Ναι. Αυτό το look δεν είναι διαφάνεια για εμένα. Διαφωνούμε. Εγώ λίγο τώρα θέλω, από την ώρα που ακούστηκε το ένα δεν έβαλα ούτε στη Σίλια. Παρατηρώ τη Σίλια, η οποία είναι σε κατάσταση υπερβατικού διαλογισμού, δικαίως. Και θα ήθελα λίγο να μου το σχολιάσεις αυτό. Δεν αντέχω άλλο, αλήθεια. Πολλά ένα ακούω συνέχεια. Yeah, επειδή δεν έβαλε αξεσουάρ, δηλαδή, αυτό. Το προσπαθεί. Το προσπαθεί τι να το κάνει. Το προσπαθεί. Να το. Να τον μπαλώσει λίγο. Να τον μπαλώσει λίγο, ναι. Γιατί τη βγήκε αυθόρμητα. Πολύ, και εγώ το κατάλαβα. Μάμα, και εγώ το κατάλαβα. Γι' αυτό και σε κοίταξε εκείνη. Πεταρίσανε τα ματάκια μου και εμένα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, εγώ όντως πάω να βρω λίγο ψυχολογία, αλλά με τους τόσους άσους. Δεν ξέρω. Ρε Σίλια μου, όμως η πραγματικότητα ποια είναι, ότι αν δεν σου αρέσει η εικόνα, δεν μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή, ένα βάζουμε όταν δεν μας αρέσει αυτό που έχουμε μπροστά μας. Όχι ακυρώνουμε τον άνθρωπο ή
Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπουμε. Όχι, μιλάω για εμένα, δεν μιλάω για το δικό σου. Όχι, απλά το λέω γιατί. Ναι, με κάποιο τρόπο φοβόμαστε. Όχι, δεν εγώ δεν φοβάμαι να βάλω ένα. Απλά το ένα είναι για μια προσπάθεια που δεν υπάρχει ή ένα αντίστοιχο που δεν θα αρέσει καθόλου. Όχι, όχι. Σίγουρα έχεις προσπαθήσει και φαίνεται. Το ένα δεν αντιπροσωπεύει αυτό. Εμείς δεν λέγαμε γι' αυτό. Λέγαμε για την πολύ συγκεκριμένη ατάκα. Ένα δεν έβαλα ούτε καν στη σειρά. Ναι, που δεν προσπάθησε ιδιαίτερα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι η αρχή. Μα το ένα δεν είναι η προσπάθεια, ρε παιδιά. Είναι ερχόμαστε σε αυτό που είπα εγώ όταν βρέθηκα μπροστά στους κριτές. Που γύρισα και είπα ότι εύχομαι τα κορίτσια. Η χθεσινή μέρα να ήταν. Okay, επειδή ήταν και η πρώτη μου μέρα, αλλά από εδώ και πέρα θέλω να με βαθμολογούν αντικειμενικά. Κάτι το οποίο η Ιωάννα αυτή τη στιγμή παραδέχεται ότι δεν ήταν αντικειμενικός ο βαθμός της. Ναι, εγώ το παραδέχτηκα και όλα σε live. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι η μόνη που παραδεχτώ όταν δεν βαθμολογώ αντικειμενικά. Εγώ το λέω τώρα επειδή τώρα έχω ένα απέναντί μου που είπε αυτό, γι' αυτό τοποθετούμε. Δεν ασχολούμαι με το τι είπαν οι άλλες. Είναι τρέλα πάντως. Όταν κάθεσαι και βάζεις ένα 3. 3 μιλάμε, το 3 είναι καλή βαθμολογία στη Σίλια. Ναι. Και μετά έρχεσαι εδώ και λες δεν έβαλα ούτε καν στη Σίλια. Και ναι. Προσπαθώ να καταλάβω τον τρόπο τον οποίο σκέφτεσαι, κατάλαβες. Γιατί φοράει ένα φόρεμα σαν το δικό μου και δεν το έχει κάνει καθόλου styling. Ναι, βρε παιδί. Καλώς. Αυτό που σου βγήκε τόσο αυτόρμητα. Η Κατερίνα, τι βαθμό έβαλε στη Σίλια. Άκουσα λίγο, Ιωάννα. Αυτό που σου βγήκε τόσο αυτόρμητα. Δεν μπορώ να καταλάβω την κρίση σου. Μακούς λίγο. Εμένα. Ναι. Αυτό που είπες δείχνει ακριβώς αυτό που σκεφτόσουν όταν έβλεπες τη Σίλια, στην οποία έβαλες έναν εντελώς βαθιά πλασματικό βαθμό. Η Σίλια έβαλα 3, γιατί έβαλε τουλάχιστον ένα φόρεμα όμορφο και ήταν όμορφη. Ήμουν ανάμεσα στο 2 και στο 3 και τη έβαλα 3 τέλος πάντων. Πριν από λίγο είπες μια κουβέντα η οποία ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Ούτε καν στη Σίλια αυτό. Είναι ως φράση, θα μπορούσα να την πούμε μέσα εισαγωγικά υποτιμητική προς το look της. Καθόλου δεν είναι υποτιμητική. Τι είναι? Είναι ένα πιο χαμηλό look. Αυτό δεν είναι ότι είναι, είναι πιο χαμηλό το look. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ότι εγώ είμαι η σούπερουάφος και εγώ, δεν λέω για κάτι. Εντάξει, τέλος πάντων, θεωρώ το ντύσιμο της Ηλίας σήμερα είναι πιο δύναμο από το δικό μου. Τι να κάνουμε τώρα. Μα της έβαλες 3. Ναι, γι' αυτό, επειδή το δικό μου δεν πιστεύω ότι είναι για 3. Πιστεύω ότι είναι για 3-4. Αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι για ένα το ντύσιμό. Συγγνώμη, εσύ δηλαδή. Δεν καταλαβα... Γιατί νομίζω δεν καταλαβαίνομαστε εδώ πέρα. Εγώ τι σε καταλαβαίνω 100%. Τέλος πάντων, εγώ με καταλαβαίνω πάντως. Δηλαδή έβαλες εσύ 3 γιατί το δικό σου είναι το ίδιο και θα ήθελες να πάρει 4. Όχι, έβαλα 3 γιατί μ' άρεσε το φόρεμα και δεν μ' άρεσε τίποτα άλλο. Και επειδή είναι η δεύτερη της μέρα, δεν ήθελα να βάλω 2. Σε έβαλα 3. Αλλά μέσα σου είναι ούτε καν στη Σίλια. Ναι, αν μιλήσουμε για δεύτερη εβδομάδα, υπό όρους δεύτερης εβδομάδας, δεν είναι. Είναι για ένα. Και το είπα και την προηγούμενη, πριν το. Ότι είμαστε στη δεύτερη της μέρα και γι' αυτό είμαι πιο επίκης. Δεν θα ήθελα. Τι έβαλες 4. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ό,τι έχει κάνει. Okay. Το ακούω. 2,9 είναι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, Ιωάννα μας.